δεύτερον είναι η ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα και το τρίτον είναι να μπορέσει η δημοτική αρχή να προσελκύσει επενδύσεις και ακόμη όχι μόνο δημόσιες αλλά και ιδιωτών. Η περιοχή μας είναι εξαιρετικού φυσικού κάλους, έχει όριμες μελέτες και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών θα έλεγα επενδυτών για να δημιουργηθούν και μάλιστα και πολλές θέσεις εργασίας. Κάτι τέτοιο το είχαμε αναδείξει και το είχαμε καταδείξει σε όλη την προεκλογική περίοδο. Το θυμόμαστε αυτό και όχι μόνο και πριν εσείς, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τουρισμό, θυμόμαστε τον αγώνα που είχατε κάνει. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι και από τον καινούριο δήμαρχο, γιατί είχε αναδειχθεί πολύ η Μηχανιώνα, ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια, εάν δεν κάνω λάθος, ναι, τα τελευταία τρία χρόνια. Τι θέλετε, ποιο είναι το πρόβλημα που θέλετε, δεν έχει λυθεί, είτε λόγω οικονομικών, είτε λόγω γραφειοκρατίας, δεν έχει λυθεί στο Δήμο Μηχανιώνας και θέλετε ο κύριος Αλεξανδρής να ξεκινήσει από αυτό. Γενικά η περιοχή μας, ένα είναι το πρόβλημα το πολύ σοβαρό, πρέπει να δει τους οδικούς άξονες, δηλαδή την προσπερασιμότητα η οποία πρέπει να είναι εύκολη. Είμαστε στο 2011 και ακόμη οι οδικοί άξονες που συνδέουν την περιοχή μας με τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο και με τη Χαλκιδική βρίσκονται σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Είναι χαραγμένοι από το 1950. Αυτό είναι λοιπόν ένα μείζον πρόβλημα της περιοχής, όπως και να μπορέσουν να ενοποιηθούν τα γενικά οικονομικά συμφέροντα των τριών δημών, να μπει μια χωροταξία άμεσα τις ανάλογες επενδύσεις είτε είτε του ΙΣΥΕ. Κύριε Μαυρομάτη, δεν σας άκουσα καλά. Είστε στη γραμμή μας, ακούτε? Κύριε Μαυρομάτη, επειδή δεν σας άκουσα καθόλου καλά, δεν έχετε καλό σήμα, δεν μπορώ να σας ακούσω. Εσείς μας ακούτε? Καλώς έπεσε η γραμμή. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να συνδεθούμε και πάλι με τον κύριο Μαυρομάτη. Να συνεχίσουμε εμείς το δελτίο μας. Οι άριστες σχέσεις συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την περιφρούρηση της δημόσιας τάξης επιβεβαιώνονται από τη συμφωνία για κοινές περιπολίες Ελλήνων και Βούλγαρων αστυνομικών στο βουλγαρικό χειμερινό θέρετρο Μπάνσκο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Βουλγαρικού Υπουργείου Εσωτερικών. Η σχετική συμφωνία υπεγράφει σήμερα από τον υπαρχηγό της ελληνικής αστυνομίας Ιωάννη Ραχοβίτσα και τον Γενικό Γραμματέα του Βουλγαρικού Υπουργείου Εσωτερικών, Καλίν Γεωργίεφ. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργίεφ, η πρωτοβουλία ίδρυσης μεικτών αστυνομικών περιπολιών στο Μπάνσκο απορρέει από το γεγονός ότι ένας στους τρεις επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου στο παρεμεθόριο βουνό Πυρήν είναι Έλληνας. Αυτό προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα για το περσινό χειμώνα, ενώ φέτος αναμένεται ο αριθμός των Ελλήνων που θα επισκεφθούν τον Μπάνσκο να είναι μεγαλύτερος λόγω των αγώνων του Παγκοσμίου και του Ευρωπαϊκού Κυπέλου που θα φιλοξενήσει τον Μπάνσκο το Φεβρουάριο. Αυτό επισημαίνουν τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Βουλγαρίας που έδωσαν μεγάλη δημοσιότητα στην υπογραφή της συμφωνίας. Συγχωνεύσεις διθέσεων σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και επαγγελματικών λυκείων προετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας. Στο στόχαστρο μπαίνουν σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υφυπουργού Παιδείας κυρίου Χριστοφιλόπουλου και τα σχολεία που βρίσκονται σε χωριά τα οποία έχουν απόσταση έως 5 χιλιόμετρα το ένα από το άλλο. Συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί καταγγέλνουν ότι η εκπαίδευση τίθεται ουσιαστικά υπό την κυδαιμονία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τα σχολεία της γειτονιάς μετατρέπονται σε απρόσωπα σούπερ μάρκετ, ενώ αναμένεται να κλείσουν περισσότερα από 300 σχολεία σε όλη τη χώρα. Γι' αυτό και την Τετάρτη, οι εκπαιδευτικοί διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας καταγγέλουν οι πρόεδροι των ΤΕΗ. Τα 15.000 ευρώ που θα διαθέσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με απευθείας ανάθεση για ανταλλακτικά προκειμένου να επισκευαστούν κάποια από τα απορριμματοφόρα δεν επαρκούν για να λύσουν το πρόβλημα των σκουπιδιών. Όπως παραδέχθηκε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, το πρόβλημα θα υφίσταται μέχρι το καλοκαίρι. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης υπολογίζεται ότι βρίσκονται συσσωρευμένοι περισσότεροι από 1.500 τόνοι απορριμμάτων, με την κατάσταση να είναι αφόρητη, ιδιαίτερα στα στενά της Τούμπας, της Ξηροκρίνης και της Χαριλάου. Η Θεσσαλονίκη μάλιστα δεν αναμένεται να απαλλαγούν από την ομοιρία των σκουπιδιών πριν από το καλοκαίρι, καθώς πολλές από τις λύσεις που προωθούνται για την επίλυση των προβλημάτων απαιτούν μεγάλο χρόνο υλοποίησης.
σε διανομή φαρμάκων κατοίκων αποκλειστικά για ανήμπορους ασθενείς. Θα προχωρήσουν οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι από αύριο αρχίζουν νέα τριήμερη απεργία. Βοηθός τους στην περίπτωση αυτή θα είναι ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι διατεθειμένος να δανείσει τα 15 δίκυκλα μηχανάκια που διαθέτει, προκειμένου οι σοβαρά ασθενείς να πάρουν εγκαίρως τα φάρμακα που χρειάζονται, χωρίς να ταλαιπωρηθούν από τις απεργίες. Οι υπόλοιποι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα φαρμακεία ασφαλείας που θα λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ώρες της ημέρας των κινητοποιήσεων, αλλά και από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Στην κατάληψη περίπου 20 λεωφορείων του ΟΑΣΤ προχώρησαν μέλη της κίνησης επιβάτες Θεσσαλονίκης διαμαρτυρώμενοι για την αύξηση των εισιτηρίων από τα 60 λεπτά στα 80. Οι διαδηλωτές ανάρτησαν πανό στα λεωφορεία, τα οποία συνέχιζαν το δρομολόγιο, μοίρασαν στους επιβάτες έντυπο υλικό και αυτοκόλλητα που έγραφαν «Πάρτε πίσω το χαράτσι» και τους μετέτρεπαν να μην πληρώσουν εισιτήριο. Το μέλος του συντονιστικού των επιβατών Θεσσαλονίκης, Γιώργος Θεοδωρόπουλος, τόνισε ότι αν αυξηθεί το εισιτήριο έστω και κατά ένα λεπτό, τα μέλη της κίνησης δεν θα πληρώνουν ή θα εξακολουθούν να καταβάλουν το αντίτιμο των 60 λεπτών που ισχύει σήμερα. Μεταξύ άλλων, ζητούν δημόσια αστική συγκοινωνία με φθηνό εισιτήριο, δωρεάν μετακίνηση για φοιτητές, μαθητές, ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και για τους εργαζόμενους από και προς τις δουλειές τους. Με επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου, ο Δήμαρχος Βόλβης Δημήτρης Γαλαμάτης εκφράζει την έκπληξή του για την έναρξη πενταήμερης δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις συνενώσεις σχολικών μονάδων, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση των Δήμων. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η διαβούλευση άρχισε σε μια περίοδο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη βάση νόμου η απογραφή των στοιχείων, άρα και των σχολικών κτηρίων, στους νέους Δήμους, αλλά και η διαδικασία συγχώνευσης όλων των σχολικών επιτροπών σε νομικό πρόσωπο. Ο τρόπος λοιπόν σημειώνεται με τον οποίο τίθεται διαβούλευση και τα στενά χρονικά περιθώρια που θέτει, την ώρα μάλιστα που όλες οι νέες δημοτικές αρχές καταβάλουμε τιτάνια προσπάθεια να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε τα λειτουργικά προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στα υπάρχοντα σχολικά κτίρια, θεωρούμε ότι θα οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα αλλά και θα προκαλέσει τη δίκαιη αναστάτωση σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς εν μέσω σχολικής περίοδου, αναφέρει στην επιστολή του ο κύριος Γαλαμάτης. Ρυθμίσεις με τις οποίες καταργούνται όλοι οι περιορισμοί στην άσκηση τουλάχιστον 300 επαγγελμάτων στους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών, δίνοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα σε εταιρείες της Ελλάδος και του εξωτερικού να ασκήσουν οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική δραστηριότητα, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την απελευθέρωση των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών, με την προτινόμενη νομοθεσία στην πράξη αντιστρέφεται η λογική που ίσχυε μέχρι σήμερα για τα λεγόμενα κλειστά επαγγέλματα. Ο κανόνας γίνεται η ελεύθερη άσκηση ενός επαγγέλματος, εκτός και αν επιβάλλεται η διατήρηση περιορισμών για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Καταργούνται συγκεκριμένοι περιορισμοί που ισχύουν για τα επαγγέλματα που προβλέπονται στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, δηλαδή του δικηγόρου, του συμβολιογράφου, των μηχανικών, των αρχιτεκτώνων και των ορκωτών ελεγκτών. Συνεχίζεται η λειτουργία του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου στο Δήμο Θερμαϊκού. Κάθε δεύτερη Τετάρτη στις 7 η ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του δεύτερου γυμνάσιου Περέας πραγματοποιούνται διαλέξεις με θέματα κοινωνικο-οικονομικής φύσης υπό την επίβλεψη της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που έχουν στόχο την εξύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επίπεδου των δημοτών μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Υπογραμμίζεται ότι διδακτικό προσωπικό είναι καθηγητές πανεπιστημίου και τα μαθήματα μπορούν να παρακολουθούν όλοι οι δημότες, ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος και γνώσεων. Η κίνηση αυτή αποτελεί την απαρχή της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλεται από τη διοίκηση του Δήμου και αποβλέπει σε μια σύγχρονη επιστημονική ενημέρωση, στη συνεχή επιμόρφωση των δημοτών του και στην πολιτική αναβάθμιση της πόλης, ιδίως μετά τη δωρεά 100 στρεμμάτων προς το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τη δημιουργία εγκαταστάσεων όπου θα λειτουργήσουν τμήματα του Πανεπιστημίου. Δωρεάν τεστ Παπα-Νικολάου για όλες τις γυναίκες από 15 ετών και άνω διενεργούνται από χθες έως και τις 31 Ιανουαρίου στα δημόσια και πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας που διαθέτουν γυναικολογική κλινική. Το πρόγραμμα δωρεάν
προσυμπτωματικών ελέγχων σε όλη την επικράτεια υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο και με αφορμή την 5η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης του Καρκίνου του Τραχύλου της Μήτρας. Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι η εφαρμογή στην πράξη της προληπτικής ιατρικής και των προσυμπτωματικών ελέγχων για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, ώστε να γίνει συνείδηση η ανάγκη για ετήσιο έλεγχο σε όλες τις γυναίκες. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, αν και μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα με το τεστ Παπα-Νικολάου, αποτελεί σήμερα το δεύτερο σε συχνότητα καρκίνο στο γυναικείο πληθυσμό. Κλειδί για τη μείωση των τραγικών αυτών ποσοστών αποτελεί η πρόληψη με τακτικούς ελέγχους. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις και για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.